στην αναβολή δύο αλπικών αγωνισμάτων προχώρησαν την Δευτέρα οι διοργανωτές των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Πιόγκτσανγκ λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στις πίστες. Ανάμεσά τους και εκείνο της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης, το οποίο θα λάμβανε μέρος η σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης της περασμένης Παρασκευής, Σοφία Ράλη. Έτσι, η πρώτη συμμετοχή για την Ελλάδα θα είναι ο Απόστολος Αγγέλης στο σπριντ δρόμων αντοχής στις 11 το πρωί της Τρίτης. Η ταχύτητα των ανέμων είναι 5 με 10 μέτρα το δευτερόλεπτο, συνεπώς μιλάμε για πολύ ισχυρό αέρα που θα έκανε τους αγώνες εξαιρετικά δύσκολους και επικίνδυνους. Πέρα από τους ισχυρούς ανέμους, σοβαρό πρόβλημα είναι και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις πάντως να λένε ότι θα υπάρξει βελτίωση τις επόμενες ημέρες. Προφανώς το πιο σημαντικό για εμάς είναι η ασφάλεια των αθλητών και η κάθε ομοσπονδία έχει πλούσια εμπειρία για το τι πρέπει να συμβεί στα αθλήματά της. Φυσικά θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα, αλλά προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα περνάμε μια απόφαση που θέτεται σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Πέρα από τον καιρό, ωστόσο, υπάρχει σε πλήρη έξαρση και ένας νοροϊός στην Πιόγκτσανγκ, που προκαλεί στομαχικές διαταραχές διάρρεια και εμετούς.